Καλησπέρα και από μένα. Εγώ λέγομαι Χρήστο Τζουρντός και είμαι μέλος του Συνδέσμου Φυλακισμένων Αγωνιστών από την Καπιταλιστική Στρατιωτική Δικτακτορία, με πολύχρονη φυλάκιση. Το έσκασα όμως, εν πάση περιπτώσει. Βρεθήκαμε κι εμείς ξένοι στη Γερμανία, στην Αγγλία, ενάντια στο θατσερισμό. Δεν μείναμε στην πάντα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε πάντοτε να πούμε στους εργαζόμενους εδώ, είτε είναι πρόσφυγες είτε είναι μετανάστες, να ενωθούν με το κίνημα το εργατικό εδώ, γιατί θα είναι και δύναμη δική μας και δύναμη δική τους ενάντια στον υπάρχοντα καπιταλισμό εδώ και όλες τις συνέπειες του ρατσισμού, του ισλαμοφοβίας και του φασισμού που δέχονται αυτοί. Παραδείγματος χάρη ο σύντροφος Αλή με όλη αυτή την άγρια επίθεση που είχε, και δεν λέμε τώρα παντελεήμονες, δεν λέμε για 800 περιπτώσεις να πούμε τέτοιες επιθέσεις, οι οποίες πηγαίναν στα αστυνομικά τμήματα και τους πετάγανε με τις κλωτσές έξω, λέγοντας ακόμα και πού είναι τα χαρτιά σου. Εν πάση περιπτώσει, βρεθήκαμε στην Αγγλία, δεν μείναμε στην πάντα, κάναμε αγώνα ενάντια στο φασισμό του Ίνοκ Πάουελ, μιας μερίδας φασιστοειδών τύπου αυτών που υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία, Μπαλτάκος και τέτοια. Στη Γερμανία κάναμε τις εργατικές κοινότητες και όχι τις κοινότητες γενικά της Ελλάδας, εργατικές κοινότητες, ενωθήκαμε αυτούς μέσα στα συνδικάτα, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τους ξένους. Λέμε τώρα για 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι εδώ. Εντάξει, αν οι εργαζόμενοι που ήρθαν από τη Μικρά Ασία προχώρησαν με Πουλιόπουλους, με το εργατικό κίνημα, με το παλιό αντιπολεμικό κίνημα εκεί, και ενώθηκαν και δώσανε μια μεγάλη έκφραση της κομμουνιστικής διεξόδου, σύμφωνα με την Ρώσικη Επανάσταση εκεί, με την νίκη των Μπολσεβίκων εκεί πέρα στη Ρωσία, και προχώρησε άλλο τόσο πράγμα. Για μας είναι αναγκαίο να ενσωματώσουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι αδέρφια μας, δεν το συζητάμε καθόλου. Και όχι μόνο αδέρφια μας, αλλά είμαστε και υπεύθυνοι εμείς. Όπου και να πάω εγώ σαν συνταξιούχος και έχω το χρόνο να πάω γύρω-γύρω, λέω εσές τι υπεύθυνοι που είναι αυτοί εδώ. Εσές τι υπεύθυνοι. Είμαστε στο ΝΑΤΟ, πληρώνουμε παραπάνω μετά από την Αμερική σαν πολεμικές αυτές, παίρνοντας τη σύνταξη από μένα, από σένα τα δικαιώματά σου, καραγκιόζη, και λες ότι φταίνε αυτοί, να πούμε. Εσύ φταίς που πνίγονται αυτοί. Εσύ φταίς αυτοί. Δεν ξέρω κανένα να φεύγει από το σπίτι του με αγκαλιά το μωρό και να πνίγεται. 10.000 πνίγαν στα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, είμαστε υπεύθυνοι εμείς, και πρέπει να το λέμε ότι είμαστε υπεύθυνοι. Είμαστε υπεύθυνοι, διότι μέσα σε αυτό το χάος εμφανίζεται ό,τι παλαιανθρώπια, τα πάμε όλα εδώ, τι να πω και εγώ τώρα, ό,τι παλαιανθρωπιά υπάρχει μέσα στα κρυμμένα ζώδια αίσθηκα του ανθρώπου, εμφανίζονται, και όλα με ψέματα. Πέρασε τη γριούλα, λέει ο άλλος, και θέλωσε να πεδίξει, ήταν του λαγού η θεία, να πούμε. Ναι. 10.000 παλιόγριες ψηφίσανε, να πούμε, για τον Χριστό, και παλιόγυροι. Και παλιόγυροι για τον Χριστούλη που βασανίζανε, που τον κάνανε αδερφή, ξέρω εγώ, στο θέατρο εκεί, να πούμε. Λοιπόν, έχουν δομές. Αυτοί να μπουν μέσα, έχουν δομές. Αλλά η δομή τους δεν είναι μόνο αυτό, γιατί αύριο μπορεί να εξαφανιστούν αυτοί. Ας πούμε, όπως στη Γερμανία που απαγορεύεται να κάνεις το χέρι έτσι, στη Γερμανία τώρα απαγορεύεται έτσι, αλλά υπάρχουν 70 οργανώσεις τύπου Μέανδρη, οι οποίοι δεν είναι στο κοινοβούλιο, αλλά όλο και δουλεύουν, όλο και κάνουν ζημιά. Αυτοί οι άνθρωποι, να πούμε, είναι σαν τους χαμηλέοντες. Καταρχήν είναι δειλοί, εντελώς δειλοί. Εγώ, εντάξει, δεν θέλω να κάνω το παλικάρι, αλλά όλοι με ξέρουν. Προχθές ήμασταν στη Δάφνη εκεί για τον Αμύρ. Μίλησα εγώ, είπα το όνομά μου κανονικά, να πούμε, και πολλές φορές λέω, λέγομαι έτσι και μένω εκεί. 800 ψηφίσατε στη Δάφνη. Ένας δεν υπάρχει, να έρθει εδώ, να το μικρόφωνο, ελάτε να μας πείτε για ψηφίσατε Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, είναι σκουλίκια και δειλοί αυτοί. Τα έχουμε πει αυτά. 15 είναι εκεί, 20 είναι εκεί. Εντάξει, εγώ επειδή έχω γυμναστήριο στην Κυψέλη και ξέρω πολύ καλά, έχουν περάσει όλοι αυτοί. Με κουσουβρίδες περάσαν από μένα. Εντάξει, προσπάθησαν να πούμε, αλλά ξυλωθήκανε. Μπα το σφίγανε. Αλλά εγώ ξέρω πολύ καλά ότι αυτοί στο απάνω είχαν τους δικάβαλους, είχαν μια μηχανή που παίρνανε 100 ευρώ. Παίρνανε. Και με ένα κουμπί, μου λέγει ο άλλος, με ένα κουμπί, εγώ παίρνω 100 ευρώ. 50 η μηχανή, 25 εγώ και 25 ο πίσω μου. Και είχαν 50 άτομα, με όλα αυτά τα λεφτά που παίρνουν οι βουλευτές, 50 άτομα, και δεν ξέρω από τον Μπάλι διάφορα λεφτά και διάφορα ταβατζιλίκια. Όλη η περιοχή είναι από ταβατζίδες και σωματέμποροι μέσα σε αυτά τα στούδιο από τους Χρυσαυγίτες.
Στην Κυψέλη είμαι εγώ, 20 χρόνια. Στη Δάφνη μένω, αλλά στην Κυψέλη είναι η δουλειά μου. Και ξέρω πολύ καλά τι γίνεται εκεί, από μέσα από τα βάθη. Γιατί και τα βαζίδε έχουν περάσει από το γυμναστήριο, ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, αυτή είναι βασισμένη πάνω σε ό,τι παλαιανθρωπιά υπάρχει. Αυτή η παλαιανθρωπιά ξαφανίζεται, διότι και αυτοί φοβόνται τώρα. Ο ένα τα ρίχνει στον άλλον. Αρχίζουν και λένε τώρα, δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλο. Φοράνε γραβάτα αυτοί. Αλλά ο Μιχαλολιάκος λέει: εμεί ακονίζουμε και τα μαχαίρια στα πεζοδρόμια. Το έχει πει 100 φορές. Και όποιο περάσει μπροστά να τον εφάμε λάχανο, πέρασε ο Λαζαρίς να πούμε, πήγαν να τον εφάνε. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Είναι επικίνδυνοι διότι είναι βασισμένοι η πολιτική του πρώτον. Να φτιάξουν σωματεία, όπως είπε ο σύντροφος προηγουμένως. Αντίθετα όμως, δεν είναι μόνο να είναι έτσι, είναι θέλουν να κάνουν σωματεία, να μπουν μέσα στην εργατική τάξη, όπως βγήκαν στη Γερμανία. Το 28 στη Γερμανία ήταν ένα γκρουπούσκουλο οι ναζιστές. Και πριν 5 χρόνια είχαν κάνει στη παραμύθι Πραξόμια στην Πειραρία, να πούμε, και ήταν για γέλια. Αλλά σε 5 χρόνια συνέτριψε το σύμπαν. Γιατί οι κουκουέδες, το K5 της Γερμανίας ήταν ΑΟΑ, εντάξει, λαϊκά μέτωπα κτλ. Το S5 ήταν η κυβέρνηση και βγήκαν οι ναζιστές από τα αριστερά. Έχετε δει, ειλικρινά, άμα ήμουν από κάπου άλλο και ήμουν πολίτικος και ακούσω τον Κασιδιάρη που μιλάει τόσο πολύ για τα κεφάλαια, για το έτσι, αλλιώς, την εργατική τάξη, εγώ αρρωσταίνω. Διότι αυτός μπορεί να χτυπήσει εκεί και να πει σωματεία. Κουκουέδες, αριστεριστές, καραγκιόζηδες. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά. Εμείς θέλουμε σωματεία. Προσπάθησα βέβαια στην Νίκαια να κάνουν σωματεία, δεν μπόρεσαν, αλλά είναι ο κίνδυνος είναι να κάνουν. Λοιπόν, μας ενδιαφέρουν αυτά που κάνουν οι σύντροφοι στις γειτονιές. Καλό είναι το κοινοβούλιο, καλά είναι να λένε οτιδήποτε κάνουν, αλλά η γειτονιά. Η γειτονιά είναι το θέμα. Μέσα στο εργοστάσιο και στη γειτονιά. Εκεί που μπορούν αυτοί, εκεί που δεν μπορούν να βγουν αυτοί και να κάνουν μαγιά. Εμείς στις γειτονιές πρέπει να τρέξουμε. Να τρέξουμε εκεί στην πηγή, στα σχολεία, στις γειτονιές. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα. Ένα λεπτό. Είναι ντροπή μας σε μια χώρα η οποία είχε 350.000 νεκρούς, είχε 800.000 τραυματίες, είχε 50.000 στα δεκεμβριανά, στο 41 στην πείνα. 50.000, 20.000 ήταν παιδιά, πεθάναν από την πείνα. Και πεθάναν και οι μανάδες που βυζέναν με αίμα. Ένα από το παιδί ήταν αυτό και ο αδερφός μου, 3 χρονών. Ένας άλλος 16 χρονών στο Φάρο σκοτώθηκε. Ο πατέρας με τους φίλους μας Εγγλές που φέραν οι κουκουέδες, οι σύμμαχοι του Τρούμαν και του Στάλιν και δεν ξέρω ποιανού άλλου, ήρθαν να πούμε, βομβαρδίσανε, πάει και το μάτι του πατέρα, πάει το χέρι του, πάει και το πόδι. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή όπου πηγαίναμε στα σκουπίδια στον Μπραχάμι, Άγιος Δημήτριος και σήμερα, και μαζεύουμε ηλιοκούκουτσα για να βάλουμε μισό κιλό αλεύρι που δεν ξέρω από πού έβρισκε η μάνα μας, να πούμε, από εδώ και από εκεί, για να τσοντάρει, να κάνουμε κάτι πίτες, να μην πριστούμε και πεθάνουμε κι εμείς από την πείνα. Αυτό να το προσέξουμε αυτό.